δω. Ναι, καλά. Ή να μην δω. Δες. Ιωάννα, γεια σου. Γεια σου, Ευαγγελία μου. Τώρα, κοίταξε να δεις, με αυτή την εμφάνιση, δεν ξέρω που πας, θα μου το πεις εσύ, κάνεις, να θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις χωρίσει από κάποιο σύντροφό σου, γιατί σε ζήλευε αφόρητα. Και σου κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη και πιεστική. Όχι, δεν θα επέλεγα να έχω σύντροφο που με ζηλεύει αφόρητα, γιατί είμαι το απόλυτα λάθος κορίτσι για είμαι... Ναι, αλλά μπορεί να προέκυπτε στην αρχή να ξεκινούσε το φλερτ, να γινόταν η σχέση και να βλέπει ότι. Νομίζω ότι φαίνονται μερικά πράγματα από την αρχή. Και επειδή είμαι άτομο που δεν θα εμφανιστώ στην αρχή κάπως και μετά θα βγάλω κάτι άλλο, νομίζω εξ αρχής δεν μπλέκουν μαζί μου αν ζηλεύουν, γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν και οι ίδιοι. Mm. Και έχει κλάψει εσύ ποτέ για κάποιον άντρα? Ναι, είτε, είμαι πολύ ευαίσθητη. Δεν ξέρω πώ κλάψει, ναι. Ωραία. Εσύ έχει κλάψει? Εννοείται. Ναι, ωραία. Ωραία. Πάμε για καφέ να το πούμε. Βέβαια, έχουμε πούμε πολλά. Αλλά τώρα είμαστε σε κλαμπ. Αλλά τώρα που είμαστε. Α, σε κλαμπ. Λοιπόν, είμαι promoter. Προμοτάρω μία βότκα πολύ γνωστή, η οποία έχει βγάλει μία limited edition για το Αγίου Βαλεντίνου. Mm-hmm. Και πηγαίνω στους πελάτες, τους ενημερώνω για κάποια δωράκια που δίνουμε με την αγορά της κλπ. Τύπου πιο μπρελοκάκια και τέτοια. Και αυτό. Και αυτά. Αυτό. Εντάξει. Τζόρτζια. Φωτιά, σήμερα θα την πουλήσεις τη βότκα, θα ξεπουλήσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, δεν το συζητώ. Κοίτα, έχεις διαλέξει ένα κόνσεπτ στο οποίο δεν μπορείς να κάνεις και style. Φοράς μια στολή που απλά δεν βάζεις ούτε αξεσουάρ ούτε τίποτα. Είναι εντυπωσιακή, θα το πουλήσεις. Α, ξέρεις. Αυτό. 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 Εσύ πιστεύεις ότι όντως δεν έχεις κάνει styling? Γενικά το style, στο promotion δεν επιτρέπει styling, δηλαδή πρέπει τα χέρια να είναι... Ναι. Ήρεμα. Mm. Θεωρητικά, ας πούμε, η στολή είχε αυτό, είχε τις καρδούλες για το Αγίου Βαλεντίνου, τα σκουλαρίκια. Mm. Αυτά. Αυτά. Εντάξει. Εντάξει. Έχω κάνει το total vinyl που μου έδωσε η εταιρεία να βάλω. Να δω τι θα πούνε οι κριτές. Κύριε, να δούμε. Για να δούμε. Να πει ποιο, η Ραμόνα. Εγώ. Ναι, παρακαλώ. Λάθος κόνσεπτ διάλεξες. Γιατί? Όταν τα πήγαινε στο πάρτι του Playboy στο Hugh Hefner, τα σε έκλεινε μέσα στο mansion, δεν τα σαν έφευγες ποτέ. Ορίστε, σου βρήκε και το κόνσεπτ η Ραμόνα. Είσαι για εκείνο το πάρτι. Δεν θα τα αλλάξω, αλλά θα κυνηγάει και η Ντιάνα. Δεν τα έφευγες ποτέ. Φεύγω εγώ, ε. Φύγε, φύγε εσύ. Χιού και αποδίμησε εις κύριον. Λοιπόν. Αναστεναγμός ακούστηκε. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, άκου Ιωάννα. Για promo girl είναι πάρα πολύ έντονο ένα. Δηλαδή, σίγουρα θα δεις πολλά για στις βότικες. Αλλά τα ποτά πλέον και ειδικά τα premium έχουν γενικά εφαρμόσει έναν δηματολογικό κώδικα στα promo girls και γενικά στις καμπάνιες τους που είναι λίγο πιο elegant. Αυτό που βλέπω δεν είναι elegant. Και επίσης είναι και ένας ρόλος που δεν έχει και κανένα styling. Τώρα θα μου πεις τα promo girls δεν έχουν πολύ styling. Νομίζω είναι δύσκολο ρούχο εξορισμού για να το φορέσεις. Αυτό δηλαδή... που φοράς. Ναι. Θέλω να στο κάνω εύκολο. Για να πας αλλού, βέβαια. Εντάξει. Ας μείνουμε στο θέμα μας. Κοίταξε, μου φαίνεται επειδή λίγο... Επειδή δουλεύω πραγματικά promotion μέχρι πριν το παιχνίδι, ας με δουλεύω promotion, νομίζω ότι ξέρω αρκετά καλά πώς δίνεσαι για ποτό promotion. Θέλει κάτι πολύ εντυπωσιακό, θέλει κάτι sexy. Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη premium στο concept μου. Και εντάξει. Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Επειδή... Φαίνεται ότι κάτι κάνεις μες στο μαγαζέ. Σίγουρα. Εντάξει, διαφωνώ εγώ με αυτή την εικόνα και μου φαίνεται επίσης και κακή εφαρμογή των μπούστο, δηλαδή δεν σου στρώνει πάρα πολύ καλά. Μου φαίνεται πάρα πολύ έντονα να μην πω προκλητικό, γιατί δεν είναι ούτε πάρα πολύ κοντό ούτε πάρα πολύ, απλά είναι κόκκινο, είναι βινίλ, είσαι λίγο άδεια, πώς να σου πω. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό που βλέπω. Αλεξάνδρα. Ότι σου πάει, σου πάει. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, το στηρίζεις. Μπορώ να σε φανταστώ να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, είσαι μέσα στο κόνσεπτ 100%. Από εκεί και πέρα,
Θα ήθελα πραγματικά να μπορώ να έχω κάποια στοιχεία styling για να σου πω τη γνώμη μου. Ναι, οκ. Okay. Δεν φαίνονται λόγω των μαλλιών, κατάλαβες. Θα προτιμούσα να έχεις ένα κόκκινο κραγιόν. Θα προτιμούσα να έχεις ένα κόκκινο κραγιόν. Θα... Ξέρεις, θα ήθελα κάτι. Να είχες ένα κορδελάκι κάτι στο χέρι σου, όχι στο λαιμό σου. Κάτι, κατάλαβες. Ένα στοιχείο, ρε παιδί μου. Αυτή η εικόνα, η αλήθεια είναι ότι όσο και αν τη στηρίζεις, ακριβώς επειδή δεν έχει αντικείμενο να σου πω την άποψή μου σε ό,τι αφορά στυλ, μπορώ να σου πω ότι είσαι μέσα στο κόνσεπτ. Μου το στηρίζεις και είσαι συμβατή με αυτό που μου περιγράφεις. Από θέμα στυλ όμως, θα ήθελα παραπάνω πράγματα. Styling, όχι στυλ. Από θέμα styling, με συγχωρείς, θα ήθελα παραπάνω πράγματα για να μπορέσω να στηρίξω μια κριτική. Αλλά είσαι συμβατή. Το κόνσεπτ σου υποστηρίζει αυτή την εικόνα. It's okay. Χάρη. Τέλεια. Αυτό. Μία λέξη. Είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό που διάλεξες. Εννοώ ότι είσαι promo girl. Γιατί υπάρχει ένα στυλίστας από πίσω. Άρα δεν ευθύνεσαι εσύ για την εικόνα. Ο στυλίστας είναι εκείνη. Οι εταιρείες έχουν στυλίστα που υπάρχει ένα κοστούμι. Ναι, okay. Δεν φοράει ό,τι θέλει το κάθε κορίτσι. Και εσύ έχεις κάνει promotion και εγώ έχω κάνει και έχουμε δουλέψει σε εταιρείες, ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα κρίνουμε λοιπόν το στυλίστα της εταιρείας. Όχι, εκείνη είναι ο στυλίστας. Δεν είναι εκείνη, δεν είναι. Η γυναίκα δεν πουλάει το ποτό. Έχει πάρει εντολή από όλα τα κορίτσια. Καταρχήν δεν είναι μόνο η κυρία Τούνη. Είναι άλλες 10 ίδιες με την Τούνη, με το ίδιο φόρεμα. Και τα ίδια μαλλιά και τις ίδιες γόβες και το ίδιο μπουκάλι. Ναι, αλλά η Ιωάννα, παιδί μου, είναι εκείνη που αποφασίζει. Μπροστά μας. Να φέρει αυτό είναι το επιλογή της. Ναι. Έτσι την ντύσανε. Είναι στο κόνσεπτ, είσαι 100%. Τώρα, έχουμε δει promotion πάρα πολλά. Τα περισσότερα από αυτά είναι αποτυχημένα τα κοστούμια, γιατί όπως σου είπα έχουν κάποιον στη λίστα. Αλλά έχω δει και φανταστικά για αυτοκίνητα σε διεθνείς εκθέσεις που έχω πάει, για διάφορα προϊόντα, που είναι απίθανες οι κυρίες. Απίθανες. Λοιπόν, να μην επαναλαμβάνω την εφαρμογή. Το κόνσεπτ της μια χαρά. Λίγο ίσως θα ήθελε λίγο κραγιονάκι. Δεν άλλο. Μου πάει, το σκέφτηκα το κραγιόν, απλά δεν μου πάει. Δεν είναι, πάει πάντως, το με μία λέξη... Κανένα. Αλήθεια. Με μία λέξη, Ιωάννα μου, δεν είσαι από τις ωραιότερες και εντυπωσιακότερες promoter girls που έχω δει. Είσαι απλή. Εντάξει. Μέτρια. Βασική. Ωραία. Τους βαθμούς σας για την Ιωάννα θα ήθελα να δω. Στέλιο. Αλεξάνδρα. Με αγάπη πάντα. Εντάξει, η καρδούλα δεν είναι, και Valentine's. Περίμενε, αφού είναι Valentine's, ας το βάλω σε μια καρδούλα. Δεν χωράει, να την κάνω πιο μεγάλη. Λίγο καλύτερα. Από μένα, δύο. Κι άλλη καρδούλα, δύο οι καρδούλες. Χάρη, ο δικός σου βαθμός έχει καρδούλα. Καρδούλα όχι, αλλά έχει αστεράκια για τον Βαλεντίνο. Τέλεια, ευχαριστώ. Μια χαρά. Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Πού το ακούσαμε αυτό? Δεν είπες Valentine's Day. Ναι. Τα αστέρια γιατί? Τα αστέρια είναι αστεράκια. Γιατί είσαι star, Τούνη. Μπράβο. Τα αστέρια στο αστέρι. Το δέχτηκε. Και έρχεται. Ποιος είναι το δεχτώ. Ποιος είναι το δεχτώ.